Ήταν μια μέρα γεμάτη ανακοινώσεις για την οικονομία. Όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, ξεκινήσαμε με τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου το πρώτο και βασικό θέμα στην ατζέντα της συνεδρίασης ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και η ελληνική πρόταση για την αξιοποίηση των πόρων. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για ένα συνολικό ποσό της τάξης των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, περίπου 57 δισεκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια, πόροι οι οποίοι θα εισρεύσουν τα επόμενα χρόνια στην ελληνική οικονομία. Πώς αναλύεται, Φάνη, αυτό το ποσό? Είναι τα 32 δισεκατομμύρια που αποτελούν τα χρήματα τα οποία αντιστοιχούν στην Ελλάδα από τον συνολικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικό προϋπολογισμό 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, να υπενθυμίσουμε, στην Ευρώπη. 19 λοιπόν δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι επιδοτήσεις, περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα υπομορφήν δανείων, και από εκεί και πέρα ευελπιστούν στην κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο, ότι θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε ιδιωτικά κεφάλαια συνολικού ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που αυτόματα αναρωτιέται κανείς που μας βλέπει είναι πότε θα έχουμε τις πρώτες εκταμιεύσεις, πότε θα έρθουν αυτά τα πρώτα χρήματα στην αγορά. Έχουμε μπει σε μια αντίστροφη μέτρηση από τις 15 Απριλίου, από τα μέσα Απριλίου που αναμένεται να κατατεθεί η ελληνική πρόταση στην Κομισιόν προκειμένου να λάβουμε τη σχετική έγκριση. Ουσιαστικά αρχίζει μια αντίστροφη μέτρηση περίπου 100 ημερών. Ο στόχος είναι μέχρι τα μέσα Ιουλίου ή τις αρχές Αυγούστου το αργότερο να έρθουν οι περίφημες προκαταβολές, περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο ανάκαμψης τώρα έχει συγκεκριμένους πυλώνες. Έχει συγκεκριμένους πυλώνες και έχει και συγκεκριμένους στόχους, Φάνη. Καταρχήν, οι στόχοι είναι να δημιουργηθούν 200.000 καινούριες θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα χρόνια. Πήγε καλά το 2020 όσον αφορά στην εξέλιξη της ανεργίας. Δεν χάθηκαν θέσεις εργασίας μέσα στην πανδημία, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε μία από τις χειρότερες επιδόσεις ακόμη και τώρα όσον αφορά στην ανεργία. Επίσης, έχει πυλώνες, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, που θα πάνε αυτά τα λεφτά και θα πάνε στην ψηφιακή μετάβαση, στην αύξηση της απασχόλησης, στην τόνωση της πράσινης οικονομίας και βεβαίως στην αύξηση των επενδύσεων. Ένας πολύ σημαντικός στόχος για να μπορέσουμε να έχουμε και σημαντική τόνωση της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για 7 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να δούμε τώρα τα βραχυπρόθεσμα, το πακέτο στήριξης που ανακοινώθηκε σήμερα και πότε θα εξειδικευθεί. Η δεύτερη μεγάλη είδηση της σημερινής ημέρας, η εξειδίκευση από τον κύριο Σταϊκούρα νέων μέτρων στήριξης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Γνωρίζαμε ότι μέχρι τώρα ότι τα μέτρα είναι 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούσαμε το μεσημέρι τον Υπουργό να μας λέει ότι ο προϋπολογισμός των μέτρων στήριξης ανεβαίνει στα 14 δις. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα εκκρεμεί η εξειδίκευση των μέτρων 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Φαίνεται ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια στήριξης. Φαντάζομαι ότι σε λίγο θα μας κάνει σοφότερος ως προς αυτό. Ακριβώς. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Καλώς ήρθατε, κύριε Σταϊκούρα. Χαρά μας να σας έχουμε εδώ, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, αγωνία για την επόμενη μέρα. Αλλά για να δούμε λοιπόν πώς θα είναι τα πράγματα και να ξεκινήσουμε να δούμε τα μέτρα που εξαγγείλατε σήμερα. Ανακοινώσατε μια σειρά μέτρων. Επέκταση των μέτρων στήριξης που ίσχυαν το Μάρτιο. Θα έχουμε επέκταση των μέτρων που θα ισχύσουν και τον Απρίλιο. Να δούμε λοιπόν σιγά σιγά και συγκεκριμένα τα μέτρα αυτά που εξαγγείλατε. Ωραία. Πριν πάμε στην επόμενη μέρα, πρέπει να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να σταθούν στα πόδια τους. Και αυτό το κάνουμε με συστηματικό τρόπο εδώ και 13 μήνες. Θέλω να μιλήσω πολύ απλά σήμερα. Επί 13 μήνες ο κρατικός προϋπολογισμός τρέχει με ελλείμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει μειωμένα έσοδα, αφού ένα κομμάτι της οικονομίας δεν λειτουργεί καθόλου και ένα άλλο κομμάτι υπολειτουργεί, και αυξημένες δαπάνες, γιατί θα πρέπει να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιος καλύπτει αυτή τη διαφορά? Την καλύπτει το Ταμείο της Χώρας. Το Ταμείο της Χώρας δεν έχει απεριόριστους πόρους. Έχουμε καταφέρει όμως με νοικοκυροσύνη, με σοφροσύνη, με μεθοδικότητα να αντλήσουμε 22 δισεκατομμύρια ευρώ αυτόν τον 1,5 χρόνο από τις αγορές. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε για όσο χρειαστεί να βοηθάμε την οικονομία για να σταθούν στα πόδια τους νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συνολικού ύψους βοήθεια το 20 και το 21, 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Να υπενθυμίσω, και το ξέρουν πολύ καλά οι οικονομικοί σας συντάκτες, ότι στον προϋπολογισμό για το 2021 είχαμε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά σχεδόν σήμερα έχουν διπλασιαστεί. Γιατί διπλασιάστηκαν? Γιατί σε σχέση με τις αρχικές μας εκτιμήσεις,
έχει παραταθεί πολύ περισσότερο στο σύνολο της οικονομίας, στο lockdown. Τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Σταρικούρα, είναι ο τελικός λογαριασμός ή ακόμη δεν μπορούμε να το πούμε? Είναι ο τελικός, σημερινά εκτιμόμενος λογαριασμός. Ορθώς επισημάνατε ότι όλα τα μέτρα δεν έχουν ανακοινωθεί. Mm-hmm. Υπάρχουν μέτρα τα οποία αφορούν την ενίσχυση της υγείας. Mm-hmm. Ακόμα και αυτά τα τεστ τα οποία θα γίνουν θέλουν μια επιπλέον χρηματοδότηση που δεν ήταν στον προϋπολογισμό. Υπάρχουν μέτρα για την μετάβαση στην επόμενη μέρα κλάδων της οικονομίας, κεφάλαιο επανεκκίνησης, όπως είναι η εστίαση και ο τουρισμός. Αυτά δεν ανακοινώθηκαν. Mm-hmm. Αυτά εμείς τα έχουμε στον προγραμματισμό μας. Τι ύψους ήταν αυτές οι εξαγγελίες και τι ύψους στήριξη μιλάμε για την εστίαση και τον τουρισμό? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να εξειδικεύσω ακριβώς τα ποσά. Έχουμε τάξη μεγέθους. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω και για την εστίαση και τον τουρισμό. Αλλά επειδή θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τα συναρμόδια υπουργεία, στη συγκεκριμένη περίπτωση επισπεύδωνε το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα ήθελα να μην προλάβω κάποιες ανακοινώσεις. Να πάμε όμως τώρα, γιατί σας προειδεάζω ότι θα είναι αυτές οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα βοηθήσουν στην μετάβαση των επιχειρήσεων στην επόμενη μέρα. Και για να κλείσω την πρώτη μου τοποθέτηση, εκκρεμεί η γέφυρα 2 για να στηρίξουμε επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί από τις τράπεζες, περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Εκκρεμεί η κάλυψη παγίων δαπανών, 500 εκατομμύρια ευρώ, και εκκρεμεί η εκταμείευση της 7ης επιστρεπτέας προς το τέλος Απριλίου, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Φάνη, αν μου επιτρέπεις, μια που αναφερθήκατε, κύριε Υπουργέ, στη γέφυρα 2, περιμέναμε άμεσα την νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Μπορείτε να μας κάνετε σοφότερους προς αυτό, πότε θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή για να τρέξει το πρόγραμμα? Εκτιμώ σήμερα το βράδυ. Α, μάλιστα, άμεσα. Τώρα να εξειδικεύσουμε, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που να εξειδικεύσουμε και να τα πούμε έτσι, να τα σταχυολογήσουμε για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Έχουμε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων. Να το πάω λίγο διαφορετικά, ναι, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε, ναι, για να έχει μια συνολική προσέγγιση ο πολίτης. Ας πούμε ότι έχουμε μια μικρή επιχείρηση του λιανεμπορίου ή της εστίασης. Mm-hmm. Τι ζητάει αυτή η επιχείρηση? Αυτή η επιχείρηση ζητάει αν μπορεί να έχει αναστολές ρυθμισμένων υποχρεώσεων του, φορολογικών και ασφαλιστικών. Επεκτείναμε σήμερα αυτό το μέτρο και για τον μήνα Απρίλιο. Mm-hmm. Ζητάει το προσωπικό του να το πάει στις πλάτες του το ελληνικό δημόσιο. Το κάναμε αυτό, επεκτείναμε το μέτρο. Και τις ασφαλιστικές εισφορές επί του ονομαστικού μισθού. Ζητάει, εάν μπορούμε, να μην πληρώσει ενίκιο. Το επεκτείναμε αυτό και για τον μήνα Απρίλιο. Ζητάει ρευστότητα. Έχουμε την επιστρεπτέα 7 που ακολουθεί η εκταμείευσή της περίπου στο τέλος του μήνα. Ζητάει, εάν μπορούμε να του κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις με το τραπεζικό σύστημα, θα έχουμε τη γέφυρα. Αν μπορούμε να του καλύψουμε τις πάγιες δαπάνες, θα έχουμε το πρόγραμμα των παγίων δαπανών. Άρα προσπαθούμε να δούμε τις ανάγκες μιας επιχείρησης και να τις καλύψουμε όσο είναι εφικτό. Mm-hmm. Άρα τα μέτρα που σήμερα ανακοινώσαμε είναι τμήμα αυτής της συνολικής προσέγγισης, της ολιστικής προσέγγισης για την κάθε επιχείρηση. Mm-hmm. Θα σας πω όμως, για να είμαι ειλικρινής, ότι όσο παρατείνεται το lockdown, υπάρχει περίπτωση κάποιοι κλάδοι της οικονομίας, φυσιολογικό είναι αυτό παγκοσμίως, mm-hmm, να μην μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες τους. Mm-hmm. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να καλύψουμε όσο μπορούμε περισσότερες. Λέγαμε προηγουμένως ότι κρατάτε πυρομαχικά και για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν στις ποσοτικοποιήσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα εκτιμάτε ότι τουλάχιστον σε κάποιους κλάδους θα υπάρχει παράταση του lockdown και για τον Μάιο. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό το βασικό σενάριο που ανακοινώσατε σήμερα, αν προβλέπει ότι μέσα στον μήνα τουλάχιστον οι περισσότεροι κλάδοι θα μπορέσουν να έχουν ανοίξει ξανά τα ρολά τους. Θα σας απαντήσω με έναν διαφορετικό τρόπο. Επειδή εμείς δεν πηγαίνουμε με το σκεπτικό πότε θα ανοίξει η οικονομία, αλλά τι στήριξη θα χρειαστεί η οικονομία όταν ανοίξει, mm-hmm, θεωρούμε ότι σε όποιο σενάριο και αν υλοποιηθεί τον μήνα Απρίλιο, και στο δυσμενέστερο σενάριο, αλλά και στο πλέον ευνοϊκό, πάντα το οικονομικό επιτελείο πάει και με τα δυσμενέστερα σενάρια, οφείλουμε να είμαστε κοντά στην επιχείρηση και στα πρώτα βήματα της επιστροφής στην κανονικότητα. Mm-hmm. Άρα μέτρα βοήθειας, στήριξης των επιχειρήσεων, ακόμα και αν ανοίξουν οι επιχειρήσεις τον Απρίλιο, θα πρέπει να συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Άρα και τον Μάιο. Δεν ισχυρίζομαι ότι θα είναι τα ίδια, είπα μέτρα στήριξης. Το ποια θα είναι θα εξαρτηθεί από το πότε θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις για να προσδιοριστούν και να προσωπικοποιηθούν. Όσο θα περνάει λοιπόν ο χρόνος, τόσο πιο στοχευμένες θα γίνονται οι παρεμβάσεις σας? Ούτως ή άλλως είναι στοχευμένες. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Σε σχέση με την προηγούμενη κρίση που πέρασε η Ελλάδα για πολλά χρόνια, αυτά τα μέτρα είναι εξαιρετικά στοχευμένα.
όλα είναι προσανατολισμένα. Θα χρησιμοποιήσω ένα δόκιμο όρο, αλλά για να μπορεί να γίνει αντιληπτό, στους κορονόπληκτους. Τι σημαίνει κορονόπληκτος? Να έχεις πληγή από τον κορονοϊό. Όποιο μέτρο συνεπώς και αν συζητήσουμε σήμερα, όλα επικεντρώνονται στους κορονόπληκτους. Είναι στοχευμένα. Να δούμε λίγο. Τώρα, αν μου πείτε, αν θα είναι πιο στοχευμένα, προφανώς. Οι κλάδοι που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, εκεί υπάρχει η στόχευση. Γι' αυτό και το κεφάλαιο επανεκκίνησης είναι ακόμα πιο στοχευμένο σε περιοχές όπως είναι η εστίαση και ο τουρισμός. Τα ενοίκια, να δούμε τι θα ισχύσει λίγο με τα ενοίκια και τι θα είναι υποχρεωτική η μείωση του ενοικίου, τι θα ισχύσει και για τους ιδιοκτήτες. Για τον Απρίλιο θα είναι υποχρεωτική η μείωση του ενοικίου. Εδώ πράγματι εικάζω ότι θα μου το θέτατε ως ερώτημα. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε ιδιοκτήτες ακινήτων. Ένας προβληματισμός που εδράζεται στο γεγονός, αν θέλετε καλύτερα, ότι για πολλούς μήνες είχαμε αρχικά συμψηφισμούς μετά κάλυψη ενός ποσοστού της απώλειας και από τις αρχές του έτους κάλυψη του 80% του ενοικίου που πληρώνει όλο το κράτος. Και έρχονται οι ιδιοκτήτες και λένε υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν δυσλειτουργίες. Οφείλω να ομολογήσω ότι πράγματι υπήρχαν και τέτοια στοιχεία. Αυτά που οφείλονται στην ελληνική πολιτεία προσπαθούμε να τα καλύψουμε. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, πληρώσαμε σημαντικά ποσά στους ιδιοκτήτες. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε πληρώσει περίπου 180 εκατομμύρια στους ιδιοκτήτες. Και σήμερα ανακοινώσαμε μια καινούργια πρωτοβουλία, ώστε το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου να έρθουμε και να πληρώσουμε διπλή δόση για τον Φεβρουάριο και για τον Μάρτιο. Άρα ουσιαστικά 180 επιπλέον εκατομμύρια να πάνε στους ιδιοκτήτες μέσα Απριλίου. Έτσι θα έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Πράγματι, εξακολουθούν να εμφανίζονται προβλήματα σε κάποιες αιτήσεις που έχουν γίνει. Γι' αυτό και άνοιξε μια πλατφόρμα στην ΑΔΕ, η οποία θα ισχύει μέχρι μέσα Απριλίου, ώστε εκεί να υπάρξουν διορθώσεις ή προσαρμογές από την πλευρά των ιδιοκτητών. Γιατί ανέλαβα το κομμάτι της ευθύνης ως Υπουργείο Οικονομικών για δυσλειτουργίες ή καθυστερήσεις δικές μας. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά περιστατικά δημόσια ανακοινωμένα στην πλατφόρμα της ΑΔΕ που δείχνουν ότι υπάρχει κομμάτι της πατριωτών μας που δεν μπορούσε να αποδείξει ότι η μείωση του ενοικίου ήταν 40%, που ήταν νομικό πρόσωπο και δεν δικαιούνταν έκπτωση το 2020, που δεν είχε κάποιο μέλος της οικογένειάς του να έχει πληγή από τον κορονοϊό. Αυτά δεν οφείλονται στην πολιτεία. Άρα εκείνο το κομμάτι ζητούμε από τον ιδιοκτήτη εάν μπορεί να μας κάνει προσαρμογές. Μια που ανοίξαμε το θέμα των ενοικίων και πράγματι είναι πρωτόγνωρο το κράτος να υπησέρχεται σε σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, θέλω να σας θέσω και μερικά ακόμη σχετικά ερωτήματα. Έρχονται για παράδειγμα οι ιδιοκτήτες και λένε ότι μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες εμείς δεν εισπράξαμε τα ενοίκια τα οποία όφυλαν να καταβάλουν οι ενοικιαστές και μάλιστα όχι το κομμάτι προφανώς που κουρέψατε, αλλά το κομμάτι το οποίο δεν κουρεύτηκε. Θα υπάρξει λοιπόν μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να μην φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες για αυτό το κομμάτι το οποίο δεν εισέπραξαν. Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ούτως ή άλλως ένα κομμάτι το οποίο, όπως είπατε πριν από λίγο, δεν αφορά την συμβολή ή τη συμμετοχή του δημοσίου. Αυτό που κάναμε και το κάναμε έγκαιρα ήταν το κομμάτι της δικής μας συνεισφοράς να είναι αφορολόγητο. Άρα ουσιαστικά, για να μιλήσουμε για το 2021. Αυτούς τους μήνες που καλύπτουμε το 80%, αν προσθέσετε ότι αυτό είναι αφορολόγητο, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν καμία περικοπή. Τώρα, και το δεύτερο σχετικό ερώτημα, αν με επιτρέπεις, Φάνη. Το Σάββατο ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ότι παρατείνονται μισθωτήρια συμβόλαια εφόσον ο εκμισθωτής είναι το δημόσιο. Υπάρχει σκέψη για αντίστοιχη πρωτοβουλία και όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα? Υπάρχει μια συνεργασία με τον Υπουργό Ανάπτυξης και τους φορείς αγοράς, έτσι ώστε να βρούμε τη βέλτιστη λύση πάνω σε αυτό το θέμα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, λοιπόν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, εάν κρίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει. Είναι ένα θέμα όμως προς αξιολόγηση. Ωραία. Θα έχουμε καταβολή δώρου Πάσχα? Ναι, αυτό έχει ανακοινωθεί σήμερα από τον Υπουργό Εργασίας. Είναι από την δέσμη μέτρων περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και αφορούν την επέκταση μέτρων και την κάλυψη του δώρου του Πάσχα για αυτό το κομμάτι που είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού από τους μήνες Ιανουάριο μέχρι και Απρίλιο. Πάσχα 2020, δώρο και στους υγειονομικούς. Πάσχα 2021, υπάρχει αντίστοιχη σκέψη? Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι να σας προσθέσω στο σκεπτικό αυτό. Μάλιστα. Να φέρουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Κωνσταντίνο Μιχάλο, τον πρόεδρο του ΕΒΑ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
Θα ακούσατε το πρωί και τις εξαγγελίες στο Υπουργικό Συμβούλιο και για το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τα μέτρα τώρα που εξειδικεύουμε με τον Υπουργό. Δώστε μας λίγο την εικόνα. Αν θεωρείτε ότι φτάνουν για την αγορά, πώς θα εισπράτετε εσείς στην αγορά? Κύριε Παθανασίου, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ο Χρήστος Σταϊκούρας τον τελευταίο χρόνο νομίζω ότι έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια. Κανείς πολιτικός ή τεχνοκράτης δεν θα ήθελε να βρίσκεται τον τελευταίο χρόνο στην καρέκλα που κάθεται είναι σήμερα ο Χρήστος Σταϊκούρας. Είναι σε ειδική αποστολή, όπως είπε πολύ εύστοχα ένας συνάδελφος. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει οι πάντες αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση την οποία βιώνουμε. Το επιχειρήν έχει μείνει κλειστό σχεδόν ένα χρόνο. Αντιλαμβάνονται οι πάντες την αναγκαιότητα να ξεκινήσει και πάλι και εδώ πρέπει να πω ότι πραγματικά δεν αντέχει άλλο το λιανεμπόριο να παραμείνει κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι και η προσδοκία που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση για 5 Απριλίου θα ισχύσει και θα ανοίξει η αγορά έτσι ώστε να της δοθεί η δυνατότητα αυτή να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια σχετική κανονικότητα, σε μια σχετική ομαλότητα. Βεβαίως τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα, το έχω πει κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περίοδου, θα ξεκινήσουν με την επανεκκίνηση της οικονομίας. Επομένως, για δώστε μας λοιπόν την εικόνα, τι προβλέπετε, τι θα συμβεί την επόμενη μέρα σε επίπεδο επιχειρήσεων, πόσες, σε επίπεδο αριθμών, τα μέτρα, τα μέτρα τα οποία έλαβε... Θα ανοίξουν, θα κλείσουν, πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν. Τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, νομίζω το αναγνωρίζει και η ίδια, είναι μέτρα ανακούφισης. Αυτό όμως το οποίο θα χρειαστεί τώρα είναι να μπούμε στο στάδιο της θεραπείας. Και επειδή οι επιχειρήσεις, σας ακούω που λέτε ότι θα υπάρξουν άμεσα λουκέτα. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν θα υπάρξουν λουκέτα άμεσα. Όλοι θα δώσουν θα κάνουν την τελευταία προσπάθεια προκειμένου να διατηρηθούν και να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις. Εδώ όμως είναι που θα δημιουργηθούν τα εξής προβλήματα. Πρώτον, μια επιχείρηση η οποία ξεκινάει και πάλι. Ας πάρουμε το παράδειγμα της εστίασης που είναι και ο πιο πολύπαθος κλάδος, που έχει παραμείνει κλειστός για 225 ημέρες τον τελευταίο χρόνο. Θα χρειαστεί να υπάρχουν κάποια κεφάλαια κίνησης. Ξέρω ότι επεξεργάζεται ο Υπουργός και το επιτελείο του να υπάρξουν αυτά τα κεφάλαια κίνησης, αλλά πρέπει να είναι εκεί κυριολεκτικά από την πρώτη μέρα της επανεκκίνησης, με την έννοια ότι οι προμηθευτές αυτών των επιχειρήσεων θα αναζητήσουν να έχουν πληρωμή της μετρητής. Και αυτό θα το κάνουν διότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν αφήσει υποχρεώσεις πίσω στους συγκεκριμένους προμηθευτές από την ημέρα που μπήκε, κατέβασαν ρολά με κρατική εντολή. Οι προκαταβολές, κύριε Μίκο, άρα, δεν είναι κεφάλαιο κίνησης. Οι επιστρεπτές προκαταβολές λειτουργήσαν μέχρι ενός βαθμού. Όπως επίσης και τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΤΕΠΗΧ, τα οποία δόθηκαν. Βεβαίως, πέραν αυτών, είχαμε και την κάλυψη των εργαζομένων με το επίδομα των 534. Αλλά βεβαίως υπάρχουν συσσωρευμένες πλέον υποχρεώσεις, τις οποίες θα κληθούν οι επιχειρήσεις αυτές να πληρώσουν. Και εδώ παρουσιάζεται το εξής πρόβλημα. Απ' τη μία, έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο δεν έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και εδώ αντιλαμβάνομαι τους περιορισμούς που έχει ακόμα και η κυβέρνηση να πιέσει το τραπεζικό σύστημα, αλλά νομίζω ότι όλοι μαζί θα πρέπει να πιέσουμε για μια διαφορετική πολιτική την οποία θα πρέπει να ασκήσει το συστημικό τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε να υπάρξει μια σχετική χαλαρότητα. Προς Θεού δεν είπαμε να χαλαρώσει τελείως, αλλά μια σχετική χαλαρότητα που έχουμε δει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις. Μισό λεπτό, για κύριε την επόμενη Μίχαλε, ημέρα. Να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις στο Οικονομικό Επιτελείο. Κύριε Υπουργέ, ποιες είναι οι σκέψεις λοιπόν σε σχετικά με αυτό στο οποίο αγγίζει ο κύριος Μίχαλος, σχετικά με τα κεφάλαια κίνησης? Νομίζω ότι έχει κάνει ωθή διάγνωση του προβλήματος και δεν θα ήταν καθόλου ρεαλιστικό να υποστηρίξω ότι μια σοβαρή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών δεν σκέφτεται και με το βλέμμα στο αύριο, αναγνωρίζοντας κινδύνους. Ποιος είναι ο στόχος? Να περιορίσεις τους κινδύνους από μια εμφάνιση λουκέτων και διόγκωσης ανεργίας. Το ότι τα καταφέραμε ικανοποιητικά το 20 είναι ένα καλό στοιχείο για το 21, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναλάβουμε επιπλέον πρωτοβουλίες. Και τις επαναλαμβάνω, τη μία την έθιξα, δεν την ανέδειξα.
γιατί θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις άμεσα, γιατί πράγματι χρειάζονται από την πρώτη μέρα και είναι τα κεφάλαια κίνησης για κλάδους όπως είναι η εστίαση. Μέσα στον επόμενο δίμηνο θα υπάρχει το πρόγραμμα Γέφυρα που θα καλύψει αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις ενήμερες και μη σε ό,τι αφορά τις δανειοδοτήσεις και τις οφειλές που έχουν προς το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάρει πάνω του το κράτος 300 εκατομμύρια οφειλές των μικρών επιχειρήσεων προς το τραπεζικό σύστημα. Για να το πω έτσι με πολύ απλούς όρους να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Θα καλύψουμε ένα κομμάτι παγίων δαπανών και αυτών των κλάδων που λέει ο κ. Μίχαλος. 500 εκατομμύρια ευρώ θα είναι αυτό το Μάιο. Όσο καλύψουμε, από όσες επιχειρήσεις καλύψουμε, συμπληρωματικά είναι. Τέταρτο εργαλείο, όπως άκουσα προηγουμένως, είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Άρα φτιάχνουμε ένα πλαίσιο μέτρων για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις πράγματι στα πρώτα βήματά τους. Τραπεζικό σύστημα έχει βοηθήσει, δίνοντας σε περίπου 35.000 επιχειρήσεις τεπίχ και εγκυοδοτικό. Mm-hmm. Έχει κάνει αναστολές ρυθμίσεων, έχει κάνει διμερώς κάποιες ρυθμίσεις, αλλά ναι, δεν έχει βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο θα έπρεπε και θα μπορούσε να τις βοηθήσει. Και προς αυτή την κατεύθυνση διαρκώς πιέζουμε ως κυβέρνηση το τραπεζικό σύστημα. Γι' αυτό και το δεύτερο εγκυοδοτικό πρόγραμμα, το ξέρει πολύ καλά ο κ. Μίχαλος, είναι πιο πολύ προσανατολισμένο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται πολύ ακόμα δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Την περιορισμένη βοήθεια από το τραπεζικό σύστημα. Αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Εδώ θα μου επιτρέψετε, κύριε Παπαθανασίου. Ναι, ελάτε, κύριε Μίχαλη, να ολοκληρώσει πρώτα ο κ. Υπουργός τη σκέψη του και ερχόμαστε σε εσάς. Απλά θεωρώ ότι αυτές είναι οι βοήθειες, οι ενισχύσεις από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας το επόμενο δίμηνο. Προσδοκούμε ότι ένα κομμάτι. Ενδεχομένως, κύριε Υπουργέ, να χρειαστεί και μια πρωτοβουλία πιο κεντρικά προς τις τράπεζες. Κεντρικές είναι οι πρωτοβουλίες και ό,τι πόρους έχουμε, προσπαθούμε να τους διοχετεύσουμε και να μοχλεύσει επιπλέον πόρους στο τραπεζικό σύστημα. Ενισχυτικά προς την προσπάθεια του κράτους, ανοίγοντας η οικονομία και αλλάζοντας ψυχολογία της αγοράς, εκτιμούμε ότι θα κινηθούν οι αυξημένες καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα. Mm-hmm. Ύψους, πρωτόγνωρο αυτό, 20 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ένα χρόνο, εκ των οποίων τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ είναι από φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Αρκεί να σου πω ότι και τον μήνα Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2021 τώρα, οι καταθέσεις των οικοκυριών είναι αυξημένες κατά 1,1 δις. Προσδοκούμε και νομίζω βασίμως ότι ένα σημαντικό κομμάτι αυτών θα πέσει στην οικονομία ως κατανάλωση φέτος. Mm-hmm. Και επίσης προσδοκούμε, με βάση τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε, ότι θα έχουμε μια σημαντική αύξηση του τουρισμού σε σχέση με πέρσι. Βεβαίως, θα εξακολουθήσουμε να είμαστε πολύ χειρότεροι από το 2019. Μάλιστα. Αυτά είναι δύο ενθαρρυντικά στοιχεία που δεν προέρχονται από τη βοήθεια της πολιτείας, προέρχονται από την πραγματική οικονομία εξαιτίας των συσσωρευμένων πόρων που διοχετεύσαμε εμείς προς τα νοικοκυριά τον τελευταίο χρόνο. Ελάτε, κύριε Μίχαλε. Λοιπόν, Υπουργέ μου, θετικά όλα αυτά τα οποία ακούμε, απλά θα ήθελα να βάλω και μία πρόσθετη παράμετρο. Μιλήσαμε για το τραπεζικό σύστημα, μιλήσαμε για τις αποφάσεις τις οποίες πήρε το Οικονομικό Επιτελείο σε ό,τι αφορά την αναστολή πληρωμών των επιταγών, που έχει γίνει 3 ή 4 φορές. Εδώ θα πρέπει να το δούμε πιο πρακτικά, διότι αυτές οι επιταγές οι οποίες έχει γίνει η αναστολή των πληρωμών θα έρθουν προς πληρωμή τώρα. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων να μπορέσουν να καλύψουν αυτή την υποχρέωση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είχαμε ζητήσει να υπάρξει και ένα εργαλείο όπως τα ΤΕΠΗΧ, δηλαδή ένα εγκυοδοτημένο πρόγραμμα το οποίο θα απευθύνεται στο τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε οι κομιστές των επιταγών, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και το έχουμε και κατηδίαν συζητήσει, Υπουργέ μου, οι κομιστές να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τουλάχιστον σε ένα 60 με 70% της αξίας του κάθε σώματος το οποίο διακρατούν αυτή τη στιγμή, διότι και αυτοί έχουν υποχρεώσεις προς τρίτους, στο εξωτερικό, σε προμηθευτικές αλυσίδες, για να μπορέσουν να κινηθούν. Εκεί λοιπόν. Ποιο είναι το εκτιμόμενο ύψος αυτών των επιταγών, κύριε Μιχαλή? Δεν είμαι πρόχειρος και δεν θέλω να πιθανολογώ έτσι αόριστα. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι που αναφέρθηκε και ο Υπουργός, δηλαδή για τις προσδοκίες που υπάρχουν για τον τουρισμό. Υπουργέ μου, όσο καθυστερεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εμβολιαστική διαδικασία, και το βλέπουμε αυτό καθημερινά, και υπάρχουν και οι απαγορεύσεις. Ακούσαμε τη Μεγάλη Βρετανία που, παρά το γεγονός ότι προοδεύει η εμβολιαστική διαδικασία,
επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 λιρών για οποιονδήποτε Βρετανό πολίτη αποφασίσει να αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αν δεν είναι για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. 5.000 λίρες πρόστιμο. Αυτό ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Άρα και στην επανέναρξη του τουριστικού κύματος, πολύ φοβούμε ότι δεν θα δούμε από προορισμούς που συνήθως έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα να έχουμε τουρίστες. Όπως επίσης σε κρατήδια της Γερμανίας, οι ηγέτες των κρατηδίων παροτρύνουν τους Γερμανούς πολίτες να παραμείνουν εντός των τυχών και φέτος. Άρα η καθυστέρηση αυτή που υπάρχει με την εμβολιαστική διαδικασία, που εδώ πρέπει να πω και έχω ασκήσει αυτή την κριτική, θα το κάνω και από το δικό σας βήμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μου επιτρέψετε, έχει μείνει πολύ κατώτερη των περιστάσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και στην εμβολιαστική, αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Να σας θυμίσω ότι η απόφαση για τα 750 δισεκατομμύρια που θα καλύψουν το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ληφθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη με το σχέδιο το οποίο σήμερα επισημοποίησε και ολοκλήρωσε, αν θέλετε, αλλά είναι έτοιμη, και εδώ είναι ο Υπουργός να με διορθώσει αν κάνω λάθος, από τον Νοέμβριο μήνα. Υπάρχει μια τρομακτική καθυστέρηση και πολύ φοβούμε ότι η πρώτη δόση θα καθυστερήσει πολύ για να και θα δούμε... αφήσει ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό στην αγορά. Ποια είναι η εικόνα? Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μίχαλε, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Κύριε Υπουργέ. Σε τι απ' όλα. Καταρχήν, το θέμα των επιταγών, αν μου επιτρέπεις, Φάνη. Αν όντως αυτό που είπε ο κύριος Μίχαλος, αν εξετάζεται ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, διότι έχουν συσσωρευτεί οι επιταγές, έχουν παγώσει για σημαντικό χρονικό διάστημα, αν κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ώστε να πάρουν οι κομιστές τα χρήματά τους. Αυτή τη στιγμή προέχει, και αυτό θα νομοθετήσουμε, όπως ανακοινώθηκε και σήμερα, άλλη μια επέκταση αυτού του ιδιαίτερου καθεστώτος. Mm-hmm. Πρέπει να ισορροπήσουμε κι εμείς μεταξύ αντιφατικών προτεραιοτήτων στην αγορά, αλλά να ισορροπήσουμε κατά τον βέλτιστο τρόπο. Mm-hmm. Είναι νωρίς ακόμα για να σας απαντήσω σε αυτό. Θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει η αγορά τον Απρίλιο. Mm-hmm. Στο πρώτο κομμάτι, συνεπώς, αυτό που προέχει είναι αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα για την παράταση για ένα χρονικό διάστημα ακόμα. Mm-hmm. Τώρα, για να δούμε και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό. Θα απαντήσετε συνολικά σε λίγο. Θα φέρουμε στη συζήτησή μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, κύριε Τάσιο. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις, ποιες είναι οι προσδοκίες του κλάδου σας για το φετινό καλοκαίρι? Φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις πραγματικές που έχετε εσείς από το πεδίο? Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στον Υπουργό, που πραγματικά έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και η κυβέρνηση για την ενίσχυση όλων των κλάδων που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Εμείς σαν ξενοδοχεία έχουμε και εμείς δικές μας ιδιαιτερότητες και ξεχωρίζουμε στα συνεχούς λειτουργίας και τα εποχικής λειτουργίας. Στα συνεχούς λειτουργίας, όπου πάνω από ένα χρόνο σχεδόν ουσιαστικά δεν έχουν δουλέψει, είναι ανοιχτά αλλά στην ουσία κλειστά, με σημαντικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τις αναστολές συμβάσεων αλλά επίσης και τις επιστρεπτές προκαταβολές. Ερχόμενοι όμως προς την εποχικότητα και υπενθυμίζοντας και στον Υπουργό ότι ό,τι πήραμε για το 20 στις επιστρεπτές, ιδιαίτερα στην εποχικότητα, ήταν για το 20, μπαίνουμε σε ένα 2021 από τον Μάιο που φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της Ευρώπης και της χώρας μας να εξελιχθεί σαν μια καλή έναρξη, και εκτιμούμε ότι από τον Ιούνιο και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο καλυτέρευση της κατάστασης. Δεν προετοιμάζεται από τη μια στιγμή στην άλλη ο πελάτης για να μπορέσει να έρθει, ιδιαίτερα όταν στη χώρα μας δεν έχουμε το λεγόμενο πράσινο χρώμα. Υπάρχουν κρατήσεις για τον Μάιο? Μάιο. Θα ανοίξουν είναι ελάχιστες οι κρατήσεις. Ναι, είναι ελάχιστες οι κρατήσεις. Είναι ελάχιστες οι κρατήσεις. Είναι από μόνο εκεί το και πέρα, πώς είναι οι κρατήσεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο? Δεν υπάρχουν κρατήσεις. Ελάχιστες από τη Μεγάλη Βρετανία, όταν είχαν ανακοινωθεί τα καλά δέα, εκεί που λέγαμε ότι μετά τις 17 Πέμπτου θα ταξιδέψουν. Τώρα έχουμε άλλα δεδομένα για τη Βρετανία και θα έχουμε και άλλα δεδομένα για τις υπόλοιπες χώρες, διότι κανένας δεν θα τρέχει εσωτερικά να εμβολιάσει τους πολίτες του, ενώ και πολιτικά, αν θέλετε, για να μπορέσουν στη συνέχεια να έρθουν στη χώρα μας, εάν εμείς δεν είμαστε έτοιμοι επιδημιολογικά. Όμως, αν μου επιτρέψετε, έχω 2-3 στοιχεία. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή τον Υπουργό και τον κύριο Μίχαλο, που επί της ουσίας και με τον κύριο Μίχαλο συμφωνούμε. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό σαν αγορά και στον τουρισμό και στον επισητισμό. Έχω 2-3 στοιχεία, αν μου επιτρέπετε, έτσι να βάλω λίγο στο τραπέζι. Mm-hmm. Σε σχέση με τις τράπεζες, έχουμε πράγματι το πρόγραμμα Γέφυρα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες, αλλά μόνο για 8 μήνες. Οι υπόλοιποι 4 μήνες αυτή τη στιγμή ζητούνται απόλυση στις τράπεζες από τα ξενοδοχεία. Οι 4 μήνες ζητούνται κανονικά να πληρωθούν από τις τράπεζες.
Το τεπίχ και η γεωδοσία που λάβανε οι συνάδελφοι πράγματι σε ένα ποσοστό όπως ανέφερε και ο Υπουργός το 2020 ξεκινά να πληρώνονται και δεν ανήκουν σε κανένα πρόγραμμα υποστήριξης από 36 του 2021 το τεπίχ και από Νοέμβριο του 2021 η εγκυοδοσία. Υπενθυμίζω αυτά δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα γέφυρα. Επιδότηση παγίων. Το ακούμε με πολύ προσοχή. Όμως φαίνεται ότι θα προσμετρηθούν οι επιστρεπταία και επιστρεπταία και μη επιστρεπταία στο σύνολο των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι η εποχικότητα θα μείνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτό το άτυπο κεφάλαιο κίνησης παγίων σχεδόν εκτός. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις, πράγματι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα από την ΑΔΕ, η οποία είναι και πολύ πιο οργανωμένη, θα έλεγα. Όμως η κατάσταση στον ΕΦΚΑ και στο ΚΕΑΟ, βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργού, όμως από και εκεί μαζεύονται χρήματα, είναι τραγική. Δεν υφίσταται τίποτα ουσιαστικά τις ρυθμίσεις, γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα του ΚΕΑΟ έτσι ηλεκτρονικά για να μπορέσει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικά μάλιστα στοιχεία, διότι εξαντλείται η ρευστότητα. Τάσκιο, μισό λεπτό λίγο να δούμε και την. Αν μου επιτρέπετε, κλείνοντας. Ναι, ελάτε. Άκουσα προσεκτικά τον Υπουργό που είπε για τις καταθέσεις. Οι καταθέσεις των Ελλήνων είναι ένα 5% ο Έλληνας τουρίστας με 7% για την καλοκαιρινή σεζόν. Οι καταθέσεις των ξένων τουριστών που πράγματι αυξάνονται και σε αυτές τις χώρες και τις περιμένουμε πώς και πώς, αλλά ουσιαστικά μπαίνουμε από τον Ιούλιο. Χρειαζόμαστε στήριξη ως νέο έτος μείωσης των τζίρων μας. Αυτό είναι το πιο κομβικό στοιχείο. Και, κύριε Υπουργέ, μας έδωσε ο κύριος Τάσος, μας δίνει μια ρεαλιστική έτσι εικόνα της κατάστασης του τουρισμού. Ο τουρισμός είναι ένας από τους κλάδους που πλήττεται ιδιαίτερα. Έχω ξεκινήσει μια σειρά συναντήσεων και το ξέρει από συναδέλφους του αναγεωγραφική περιοχή της χώρας. Mm-hmm. Και θα σας πω ένα στοιχείο. Προχθές είχα μια συνάντηση με την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Mm-hmm. Και διαπίστωσα, κοιτάζοντας τα στοιχεία, ότι έχουν κατανεμηθεί και διανεμηθεί εκεί περίπου 550 με 600 εκατομμύρια ευρώ. Όταν σε αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή, όπως είναι η Περιφέρεια Ηπείρου ή στη Θράκη πάνω, τα ποσά είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτά είναι επιστρεπταίες προκαταβολές. Και επιστρεπταία προκαταβολή και αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις και αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους και τεπίχ και εγκυοδοτικό μηχανισμός. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα μέτρα ήταν πολύ στοχευμένα προς τον τουρισμό. Καλύψαμε όλη τη ζημιά του τουρισμού? Η απάντηση είναι όχι. Γι' αυτό και προσπαθούμε να είμαστε κοντά στον τουρισμό, κοντά σε όλες τις επιχειρήσεις που συνδυάζονται με το τουριστικό προϊόν, έτσι ώστε να καλύψουμε όσο είναι δυνατόν αυτές τις απώλειες. Αυτό και είδατε το και σήμερα, θα ανακοινώσετε τώρα και είδατε, αν μου επιτρέπετε λίγο. Ναι. Και είδατε και σήμερα ότι στα μέτρα που ανακοίνωσε ο συνάδελφός μου, ο κ. Χατζηδάκης, υπάρχουν μέτρα ακόμα και για τον τουρισμό 12μηνης χρήσεως και κάποια άλλα προϊόντα που έχουν να κάνουν ευρύτερα με το προϊόν το τουριστικό. Άρα, συνεχίζουμε την προσπάθεια ενίσχυσης. Αντιλαμβάνομαι το ζήτημα, αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα της εποχικότητας. Θα προσμετρηθεί αυτό σε κάποια εργαλεία τα οποία έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και ευελπιστούμε. Αυτό που ρωτήσατε, εκτιμώ ότι δεν έχει αλλάξει η βασική πρόβλεψη, ότι το 2021 θα είναι καλύτερο από το 2020. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι υπάρχουν κάποιες πιο πεσιμιστικές σκέψεις σε σχέση με την αρχική αισιόδοξη εκτίμηση του τουρισμού. Αλλά το βασικό σενάριο το 2021 θα είναι καλύτερο από το 2020 νομίζω δεν αλλάζει. Mm-hmm. Και σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, μιλούσα για τις καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που σήμερα που μιλάμε είναι 20 δις αυξημένες σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Άρα ο Έλληνας πολίτης έχει χρήματα και όταν αλλάξει ψυχολογία και ισορροπήσει η κατάσταση, νομίζω μπορεί να βοηθήσει με την κατανάλωση και ο ίδιος. Mm-hmm. Κατανάλωση μέσω των καταθέσεων και μέσω της βοήθειας που παρέχουμε εμείς, επενδύσεις mm-hmm. μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Mm-hmm. Αυτό θα ήθελα να το συγκρατήσετε mm-hmm. για την επόμενη ενότητα για το θεωρώ σημαντικό. Μια πολύ σύντομα, κύριε Τάσιο, ποιες είναι οι εκτιμήσεις λοιπόν σε αριθμούς για το φετινό καλοκαίρι? Ξεκινήσαμε, υπήρχε μια αισιοδοξία καλύτερο, αυτό που είπε και ο κύριος Υπουργός, σε σχέση με την κατάσταση, λόγω και των εμβολιασμών. Βλέπουμε πώς προχωρούν οι εμβολιασμοί. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις εσάς του κλάδου για το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο? Πολύ σωστά. Πήγατε κατευθείαν στον Ιούλιο. Άρα έτσι κι αλλιώς θα έχουμε μία μείωση σε σχέση με το 19. Προφανώς και πιστεύουμε, με βάση και τα επιδημιολογικά δεδομένα βέβαια και τον εμβολιασμό Μάιο με Ιούνιο, να έχουμε περισσότερο κόσμο από το 20
και με καλύτερες πληρότητες. Προσέξτε όμως, στοιχεία του 2020 μείωνε 78% μείωση τζίρου στα ελληνικά ξενοδοχεία, με 35-40% μέση πληρότητα από τον Ιούλιο και μετά μέχρι τον Οκτώβριο. Φέτος μέχρι στιγμής ούτε αυτό δεν υπάρχει μπροστά μας, για να είμαστε ακριβείς. Και μεσοσταθμικά θα έχουμε 2 έτη μείωσης του τζίρου. Πραγματικά απεύχομαι να συμβεί, αλλά εκτιμούμε ότι θα έχουμε 2 συνεχόμενα έτη. 20 και 21 μεσοσταθμικά στο 50-60% μείωση τζίρου. Πρέπει η ελληνική ξενοδοχεία να παραμείνει στον τίτλο «Φιλοξενία μου». Φιλοξενία είναι για όλες τις επιχειρήσεις. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Υπουργός, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, το αναγνωρίζουμε πραγματικά. Όμως η στόχευση, ιδιαίτερα στην εποχικότητα, είναι κομβική εν όψη του καλοκαιριού. Μάλιστα. Κύριε Τάση, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, όμως εξακολουθεί, υπάρχει αβεβαιότητα, όπως και πέρυσι. Ασφαλώς είναι καλύτερα, αλλά όμως υπάρχει αβεβαιότητα λόγω κάποιων παραγόντων. Δεν μας επιτρέπεται αισιοδοξία για το φετινό καλοκαίρι πάλι. Υπάρχει σε όλους μας αβεβαιότητα. Και εμείς ως οικονομικό επιτελείο με την αβεβαιότητα ζούμε και συνεχίζουμε. Γι' αυτό και βλέπετε ότι κάθε φορά έχουμε έτοιμα πολεμοφόδια να ρίξουμε στη μάχη, μη γνωρίζοντας ακριβώς την έκταση του προβλήματος, την έντασή της την έχουμε ζήσει επί 3 μήνες, την έκταση του προβλήματος και τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Άρα νομίζω ότι μετά από 13 μήνες δικαιούμαι να υποστηρίξω ότι η στρατηγική, όχι η τακτική, η στρατηγική που ακολουθήσαμε πριν από 13 μήνες, να ρίχνουμε όπλα στη μάχη, αλλά ταυτόχρονα να κρατάμε πολεμοφόδια και για την επόμενη μέρα, ήταν η ορθή. Γιατί αν ακολουθούσαμε την προτροπή κομμάτων της αντιπολίτευσης και κάποιων φορέων, δώστε τα όλα μπροστά, σήμερα δεν θα κάναμε κουβέντα, διότι δεν θα υπήρχαν οι πόροι για να συζητήσουμε. Ρευστότητα ζήτησαν οι δύο συνομιλητές μας πριν από λίγο και θέλω να σας ρωτήσω αν η 7η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι η τελευταία. Μισό λεπτό πριν απαντήσετε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά την απάντησή σας. Η οικονομία μετά την πανδημία είναι το θέμα. Συζητάμε με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και εκκρεμεί να μας δώσει μια απάντηση για την επιστρεπτέα προκαταβολή και να δούμε, κύριε Υπουργέ, για το Ταμείο Ανάκαμψης τι προβλέπετε. Γιατί μέχρι τώρα η συζήτηση είναι για την οικονομία στην πανδημία. Και ορθώς είναι, γιατί μέχρι να φτάσει στη μετάβαση πρέπει να έχει σώθεια την οικονομία και την κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κοιτάξτε, να δείτε, δεν έχω να προσθέσω κάτι για το αν θα υπάρχει επόμενη επιστρεπτέα. Έχω πει όμως και θα το επαναλάβω ότι θα είμαστε κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί. Άρα θα ήθελα κάθε φορά να κοιτάμε τα δεδομένα της οικονομίας. Σήμερα που μιλάμε δεν ξέρουμε καν πώς θα λειτουργήσει η οικονομία την επόμενη Δευτέρα. Όταν θα έχουμε πληρέστερη εικόνα για τον Απρίλιο θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε με επάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη και το ποια είναι η δυνατότητα της χώρας ό,τι αφορά τα ταμιακά διαθέσιμα. Τώρα δεν θα αντισταθώ να ρωτήσω τι προβλέπετε. Φυσικά δεν είναι δική σας δουλειά. Γενικότερα και εφόσον ληφθούν αποφάσεις από το επιτελείο και της Επιτροπής, τι θα γίνει το Πάσχα. Όλος ο κόσμος θα αναρωτιέται τι θα γίνει, πώς θα είναι η οικονομία, αν θα ταξιδέψουμε. Γιατί όλοι περιμένουν να ανοίξει η οικονομία και να υπάρξουν και μετακινήσεις του Πάσχα ή όχι. Θα μείνω σταθερό στο δόγμα ότι ως οικονομικό επιτελείο ακολουθούμε τις ορθές επιλογές στο υγειονομικό πεδίο. Δεν θα κάνω εκτιμήσεις για το υγειονομικό πεδίο. Αυτό που ζητάτε από εμένα με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών είναι να είμαστε εκεί, δίπλα στην κοινωνία και στο δυσμενέστερο σενάριο για την οικονομία. Και το έχουμε πράξει με ορθολογισμό, σεμνότητα και μεθοδικότητα. Μάλιστα. Ταμείο Ανάκαμψης, ο στόχος του οικονομικού επιτελείου. Πότε μπορούν να εισρέψουν πόροι στην ελληνική οικονομία και αν γίνονται προσπάθειες ώστε κάποιες από τις δράσεις που πιστεύετε ότι θα εγκρίνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτηθούν άμεσα, να προχωρήσουν ώστε να μην υπάρξει ένα κενό μέχρι να μας δώσει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να συμπληρώσω λίγο πάνω σε αυτό. Αυτό το σχέδιο ανάκαμψης φαίνεται είναι πολύ φιλόδοξο, πράγματι θα βοηθήσει, όμως φαίνεται για την κοινωνία, για τον μέσο πολίτη, λίγο μακρινό και δεν είναι συγκεκριμένο. Για κάντε μας λίγο πιο κατανοητό, πότε θα έρθουν τα πρώτα χρήματα, σε ποιους τομείς και πώς μπορούν να εισρέψουν και να έρθουν στην αγορά αυτά τα χρήματα. Ωραία. Λοιπόν, τι ουσιαστικά είναι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης? Ήρθε η Ευρώπη και είπε στα κράτη-μέλη, όπως λέω πάντα πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές,
Επειδή έχουμε πάρει πόρους από τους κρατικούς προϋπολογισμούς για να στηρίξουμε την οικονομία, να στηρίξουμε την κοινωνία και την οικονομία λόγω και εξαιτίας του κορονοϊού, έρχεται η Ευρώπη με σημαντικούς πόρους, πολλαπλάσιους αυτών που λείπουν από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, να βοηθήσουν την ανάκαμψη των οικονομιών. Άρα, εκ προημίου θέλω να σας πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μία νέα επιστρεπτέα. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για να περάσουμε στην επόμενη φάση στην ελληνική οικονομία. Με πολύ απλούς όρους, το ΑΕΠ έχει την κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Όταν ακούτε από το πολιτικό σύστημα να λέει παραγωγική ανασυγκρότηση οικονομίας, ουσιαστικά εννοεί και αποδεικνύεται πλέον να ενισχυθούν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, η εξωστρέφεια της οικονομίας, πολύ περισσότερο από την αναγκαία αύξηση της κατανάλωσης. Άρα να γίνει η παραγωγική ανασυγκρότηση οικονομίας. Αυτό το σχέδιο συνεπώς εδράζεται, όπως πολύ σωστά αναδείξατε, για να μην το επαναλαμβάνω, σε συγκεκριμένους πυλώνες. Πυλώνες που έχει θέσει η ίδια η Ευρώπη για όλα τα κράτη-μέλη, με συγκεκριμένα ποσοστά. Άρα, όταν ακούω κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε διάφορες πολιτικές, δεν μπορεί να υλοποιηθούν γιατί δεν είναι εντός του πλαισίου που έχει συναποφασιστεί στην Ευρώπη. Προσδοκούμε οι πρώτοι πόροι να εισρεύσουν φέτος, από το πρώτο εξάμηνο προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου. Με την προκαταβολή 13% εκτιμούμε ότι θα εισρεύσουν περίπου 5 με 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος και αυτά θα βοηθήσουν την ανάκαμψη των οικονομιών. Άρα, για να το συνδυάσω με το προηγούμενο ερώτημά σας και πιθανόν με ένα μελλοντικό ερώτημά σας, προσδοκούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε την κοινωνία και όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση και επανέρχεται σιγά σιγά η κανονικότητα, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού θα αυξάνουν. Οι δαπάνες, αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, οι δαπάνες θα μειώνονται. Άρα θα επέρχεται δημοσιονομική σταθερότητα, αναγκαία δημοσιονομική σταθερότητα από το 2021 και το 2022, στην οποία δημοσιονομική σταθερότητα θα έρθει να βοηθήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, βοηθώντας, όπως δείξατε, με 7 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ. Άρα θα έχουμε δημοσιονομική ισορροπία στη χώρα τα επόμενα χρόνια, με ανάκαμψη της οικονομίας και όχι με μέτρα λιτότητας. Ωραία. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να με ρωτούσατε. Ωραία. Πολύ σύντομα, συνοπτικά δεν έχουμε, αν μπορείτε σε λίγο. Μας ακούν τώρα οι συμπατριώτες στη Λαμία, εστιατόρες, μικροεπιχειρηματίες. Πώς εγώ θα εκμεταλλευτώ και πώς εγώ μπορώ να πάρω χρήματα από αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης? Πολύ σύντομα. Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Υπάρχουν οι επιχορηγήσεις, οι οποίες επιχορηγήσεις είναι έργα και μεταρρυθμίσεις πάνω σε συγκεκριμένους άξονες και πυλώνες. Λίγα οδικά έργα, πολλά έργα πάνω στην ψηφιακή μεταρρύθμιση και στην πράσινη οικονομία, η οποία θα κατανέμεται σε όλη την Ελλάδα και θα γίνουν δέκτες και αποδέκτες πολλές ελληνικές οικογένειες και με 180.000 θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν. Υπάρχει όμως και ο δεύτερος πυλώνας που είναι τα δάνεια. Στα δάνεια υπάρχουν δυνατότητες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις με συγκεκριμένη μόχλευση, με συγκεκριμένη συμμετοχή των ιδίων, των τραπεζών και του κρατικού προϋπολογισμού να δανειοδοτηθούν έτσι ώστε να κάνουν τα επενδύσεις το επόμενο χρόνο για κάποια χρόνια και μια περίοδο διάστημα. Ποια θα είναι τα πρώτα έργα? Έχουμε ανακοινώσει κάποια εξ αυτών, όπως για παράδειγμα είναι το Εξοικονομώ, όπως κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες θέλουμε να λάβουμε στο Υπουργείο Οικονομικών στην ΑΔΕ για την ψηφιοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλειών που έχει. Είναι ένα πλέγμα μέτρων που πηγαίνει οριζόντια σε όλα τα υπουργεία, που σε τελική ανάλυση τα υπουργεία θα το υλοποιήσουν. Άρα είναι σημαντική πόρη. Να σας πω κάτι για να συγκρατήσουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Αν προσθέσουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και τους πόρους του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, των γνωστών ΕΣΠΑ όπως λέμε, στην Ελλάδα μέχρι το 2027 θα εισρεύσουν περίπου 72 δισεκατομμύρια ευρώ. Ή, να το πω καλύτερα, έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε 72 δις. Σε εμάς ένα απόκειται να πάρουμε τους πόρους και είμαστε οργανωμένοι να τους πάρουμε. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 27, για κάθε 1 ευρώ που δίνουμε στην Ευρώπη, θα λαμβάνουμε από την Ευρώπη 4,6 ευρώ. Την περίοδο 14-20, η αντίστοιχη αναλογία ήταν 1 προς 2,9. Ωραία.